Γράφουμε. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Stray Pack Podcast. Σήμερα μαζί μα ο κακό Που ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό. <laughs> Μπούμ, <laughs> 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 Καλησπέρα, είμαι, είμαι εγώ αυτό και <laughs> Είναι ο, ο Στέλιο. Είναι ο κακό χαμό. Λοιπόν. Εγώ είμαι. Καλησπέρα. <laughs> 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 θέλω να κάνω κάποια. Θέλω να κάνω πολλά μάλλον. Έτσι, θέλω να βάλω πολλά αυτάκια. Πολλά τέτοια. Βάλε αυτάκια. Θέλω να βάλω αυτάκια. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι το γυρνάμε αργά το βράδυ αν ακουγόμαστε, τουλάχιστον εγώ, αν ακούγομαι λίγο βαριαστημένο, λίγο έτσι, λίγο δε στροφάρι, φταίει αυτό. Και εγώ γύρισα από δουλειά και είναι 12 παρα 20. Ε, Πάμε για πότε. Είναι, ακόμα χειρότερο. <laughs> το δεύτερο είναι ότι για το θέμα που θα πούμε, επειδή είναι λίγο περίεργο και μπορεί να υπάρξουν triggers, είναι mm -hmm γνώμες, είναι απόψεις και είναι εμπειρίες από τη ζωή μας γενικότερα και τη ζωή μας στο ίντερνετ. Και ηρεμήστε. Ναι. Αυτό. Αν υπάρξουν trigger, Αυτό. πρώτα ξαναδείτε το, καταλάβετε τι λέμε και μετά πείτε το από κάτω. Τέλη, τι Είναι τόσο απλό. Απλές κινήσεις. Αυτό. Είναι ακούς. Το επίσης, Δεν μόλις γράφετε comment, μόλις γράφετε comment, παιδάκια μου, το κοιτάμε άλλη μία γιατί και μεγάλοι το κάνουν αυτό. Το κοιτάμε άλλη μία, πριν βγουν του άλλου τα μάτια. Αν βγάζει νόημα, το πατάμε. Δεν είναι πάντα. Τώρα πόσο άλλο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να το πούμε κι αυτό για παιδιά. Όχι, αναφέρομαι. Όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι, εγώ είναι συμφωνώ. μέσα στο θέμα. Παιδιά, δεν, είναι, δεν έχουμε όλη τη δυσλεξία και όλη τη ορθογραφία. Ωραία, δεν έχουμε όλη. Μερικά το καταλαβαίνει γιατί μπορεί να μπερδέψει κάποιο το ΔΕΛΤΑ με το Β. Ναι, εκεί δεν τον κοροϊδεύει. Όταν μπερδεύει το εΙ με το όμικρον έχει ναι. ένα πρόβλημα γενικά. Δεν το ξαναδιάβασε. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Ή γλιστράει ή ξέρεις, <laughs> ναι. Ένα από τα δύο παίζουν. Ωραία. Γενικά Ο... δεν θέλει. Η θέλει, παιδιά. Ηρεμία. Και γενικά τα γκρίγκλεις, ας πούμε, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι, τα γκρίγκλεις, γράφτε τα όλα με αΐ. Άστο να πάει να τελειώνουμε. Δεν πειράζει. Με, με ενοχλεί λιγότερο. <laughs> Ωραία. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε. Δεν πειράζει. <laughs> να πω εγώ πριν ξεκινήσουμε για το στέλιο, Mm. Να, σου, να, σου, τα πω κιόλα. Στου άλλου θα τα πω, αλλά αφορούν εσένα. <laughs> ότι ο Στέλιο ήταν εκείνο που βοήθησε το κανάλι πριν να υπάρξει κανάλι. Δεν <laughs> ξέρετε. <laughs> πριν κάνει και αυτό το όνομα, είχα στείλει στο Στέλιο <laughs> και βοήθησε. Θα έχεις κανάλι, αυτό. <laughs> θα είναι σαν να μην έχει. Αυτό. Γιατί, το λέω γιατί το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα είναι σκέψεις για νέο όνομα για το κανάλι. Και ήταν ο πρώτος λόγος που μιλήσαμε. Mm. Το όνομα για το κανάλι. Mm. Και το ότι ιδέα είχα τότε για το κανάλι και τα λοιπά. Επειδή έχουμε φύγει πολύ από την ιδέα που είχα τότε για το κανάλι, σκέφτομαι να αλλάξω και το όνομα. Οπότε, αν δείτε κανένα mm. άλλο όνομα, καμιά, κανένα άλλο λογότυπο, κάτι τέτοιο, εγώ είμαι πάλι. Stray Pack podcast θα λέγεται. Απλά μπορεί να είναι αυτό. Anyway, πάμε λοιπόν στο θέμα. Το θέμα σήμερα, για όσου έχετε δει το βίντεο του Στέλιου που θα είναι από κάτω στην περιγραφή, είναι το αγαπητοί γονεί το βίντεο που είχε βγάλει και αφορά για τους, γονείς, ναι, για τους γονείς και τα παιδιά κυρίως στο διαδίκτυο επειδή ξέρω που μπορεί να πάει αυτό με το που το ακούσει κάποιος ε, και επειδή θα πω εγώ συγκεκριμένα αρνητικά του διαδικτύου δεν σημαίνει πως το ίντερνετ είναι ένας κόσμος που περιμένει να σας καταπιεί και να σας κάνει κακό είναι εργαλείο και όπως όλα τα εργαλεία πρέπει να μην το χειρίζονται παιδιά χωρίς επιβλέψη δεν θα άφηνε ένα μαχαίρι, οπότε δεν αφήνει και το Ιντερνετ. Ναι, δεν θα άφηνε ένα λυσοπρίνο επειδή παιδί να κοιτάει. Αυτό. Το ναι. ψαλίδι, α πούμε, το, το δίνει και το προσέχει. Να μην τρέξει, μην χτυπήσει, μην κόψει κανένα δάχτυλο. Έτσι γίνεται και με το Ιντερνετ. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Μην το κρατάει ανάποδα. <laughs> αυτό. Γιατί πολλά παιδιά <laughs> κρατάνε ανάποδα το Ιντερνετ, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Γυρνάει προ τα πάντα του και δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Λοιπόν, θα το πάρουμε από πολλή βάση. Κάτι που... Πριν από πολλά, πολλά χρόνια. <laughs> <laughs> Αυτό, <laughs> όταν ξεκίνησε το ίντερ. <laughs> ε, πώς προετοιμάζεις ένα παιδί για το ίντερνετ, γιατί και εγώ το έχω λίγο περίεργα στο κεφάλι μου. Γιατί και εγώ αν ήμουν αγωνιός τώρα και μου έλεγε το παιδί μου, θέλω να μπω στο facebook, βλέπω όλοι μπαίνουν στο facebook, «Θέλω θα μπω στο facebook. Ή του δίνω το tablet να παίξει ένα παιχνίδι. Πώς θα του γυρίσω εγώ, δεν μπορώ να του κάνω σεμινάριο α πούμε και να του πω Παι, παιδί μου υπάρχουν αυτά και αυτά. Έχω εγώ μια λύση, αλλά παίζουν πρώτα εσύ τι. Κοίτα, θα σου πω. Δεν έχω κι εγώ το μάνο στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώ. Αλλά ναι, ξέρει. Υποθέτω ότι θα πήγαινε σιγά-σιγά. Βασικά, όλη αυτή η διαδικασία θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, χιλίε φορέ να ξεκινήσει μια διαδικασία και να πηγαίνει και να πηγαίνει και να κάτσει κάποιε μέρε παραπάνω και λίγο ακόμα. Να κάτσει μαζί του, π.χ. να μου πει Θέλω να μπω στο Ιδρύνελ, οι φίλοι μου όλοι έχουν Facebook, θέλω κι εγώ. Ξέρει. Βέβαια, είναι και το θέμα του που βάζει ώρα και τα λοιπά. Μια και ανέφερε στο Facebook, το είναι το. Οι όλοι οι φίλοι μου έχουν Facebook, θέλω και εγώ. Είναι ότι από τη μία δεν μπορεί να του πει όχι, εσύ δεν κάνει, είσαι μικρό. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα αυτά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, mm. είπε συγκεκριμένα για το Facebook τώρα και με βάζει τι σκέψει. Γιατί έρχεται τώρα, α πούμε, το παιδί σου, λέω εγώ. Έτσι, mm. και σου λέει, μπαμπά, ε, θέλω Facebook. Το κοιτά. Βλέπει πόσο είναι. <laughs> Σκέφτεσαι πανάθεμά το στην ηλικία του το προσπερνά όμω και λε. Ωραία. Ώστε, πάλι αυτό θα λέμε για το πόσο μεγάλο είμαστε. Πάλι, εντάξει, ώστε, πάλι εντάξει, πάλι αυτό είπε, θα γίνεται. Ναι. εντάξει, είμαι μεγάλο. <laughs> ε, αλλά ξέρει, είναι μετά πρέπει να πει. Ωραία. Α τα πάμε με τη σειρά. Και εκεί πέρα θεωρώ είναι ότι. εκεί πέρα θεωρώ βασικά ότι πρέπει να αρχίσει να του κάνει μια συζήτηση. Πριν του πει, πριν το βάλει, α πούμε, και του πει, έλα πάρε, παίξε. Γιατί και αυτό αναγκαστικά για μια στιγμή θα γίνει. Οκ, okay, καλό ή κακό. Mm. Ε, δεν, δεν το αποφεύγει αυτό. Έτσι. Ε, πιστεύω ότι χίλιε φορέ, ε, άμα θέλει ένα παιδί να το εξοικειώσει με το Ιντερνετ, να είσαι από την αρχή μαζί του και να του δείχνει εσύ κάποια πράγματα και να μαθαίνει σιγά-σιγά μαζί σου κάποια πράγματα, και ταυτόχρονα να του λε και να του εξηγήσει ότι εδώ βλέπει αυτά και τα λοιπά, πριν ακόμα το ίδιο μπορεί να σου ζητήσει. Ε, τώρα θα μου πει, θα το έχω απομονώ να κάθεται και να χαζεύει το τέτοιο. Ε, <χω> είναι όλα με καθοδήγηση βασικά εγώ πιστεύω. Θα, αν υπάρχει απαραίτητη καθοδήγηση. Τώρα θα μου πεις βέβαια πόσο, κατά πόσο μπορεί να υπάρχει απαραίτητη καθοδήγηση ώστε ένας γονιός μπορεί να δουλεύει κάποιες ώρες την ημέρα και να μην είναι συνέχεια στο σπίτι. Είδε πώ αρχίζουν και βλέπουν όλα τα μονοπάτια μαζί. Γενικά νομίζω ισχύει το monkey see monkey do. Δηλαδή αν ναι, σε βλέπει σίγουρα. ότι... Π αυτό που με εκνευρίζει εμένα πάρα πολύ και θα πω και γιατί με εκνευρίζει πριν προλάβει κάποιο να γράψει είναι το να βγάζεις 700.000 φωτογραφίες στο παιδί σου αλλά να το βγάζεις με φατσούλα με εκνευρίζει απίστευτα. Λε, ναι, αυτό, αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί... γιατί. όμως με εκνευρίζει απίστευτα. Όχι γιατί βγάζεις φωτογραφία το παιδί σου. Γιατί υποτίθεται φοβάσαι μην έχει κινδύνους. Αλλά το βγάζεις φωτογραφία. Ποιο Ποιος ο λόγος. Άμα φοβάσαι μην έχει κινδύνους μην το εκθέτεις. Μην το βγάλεις. Είναι απλό. Είναι απλό. Ότι oh, βγήκα oh, εγώ καλό τη φωτογραφία. Το βγάλο, θα το και το βάλω από πάνω, μια μαϊμού. Αυτό. Βγήκα Με εγώ καλό τη φωτογραφία, τώρα. οπότε θα το ανοίξω. Θα το, θα, το, θα το βγάλω εκεί πέρα στο Ιντερνετ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα του βάλω δύο καρδούλε για ματιά, οπότε δεν φοβάται το παιδί, δεν θα πάρει τίποτα. Αν, χει, αν δεν ξέρει εσύ να χειριστεί το διαδίκτυο πρώτα απ' όλα, δεν θα ξέρει και το παιδί σου κατά πάσα πιθανότητα. Κατά δεύτερον, νομίζω Καλά, ότι. Αυτό δεν το. Δεν το Πώ το λένε, δεν χωράει καν συζήτηση αυτό. Είναι απαραίτητο. Πρώτα μαθαίνει εσύ, άμα θέλει να δει το παιδί σου ένα τάμπλετ και εσύ ο ίδιο δει τα βασικά, δεν το κάνει. Καλά, προφανώ. Τελείωσε. Τελείωσε. Το πιο βασικό νομίζω γι' αυτό είναι τι σχέση έχει αναπτύξει πριν πάει στο Ιντερνετ. 100% Δηλαδή, γιατί... πόσο χρόνο έχετε περάσει μαζί, πόση εμπιστοσύνη σου έχει να σου πει ότι ε, μίλησα με κάποιον και μου είπε, ξέρω εγώ, για πιο μεγάλε ηλικίε, φαντάζομαι. Ναι. <laughs> είπε, ξέρω, ε, ναι. Ότι μίλησα με κάποιον και μου είπε να βρεθούμε, α πούμε. Φαίνεται legit. Ναι. Έχω δει τι φωτογραφίε, το ξέρει ένα φίλο μου ή whatever. Ναι, ναι. Πόση εμπιστοσύνη έχει να σου το πει, α πούμε. Αν δεν και έχει, σω... κάτι έχει πάει λάθο. Τουλάχιστον αν δεν έχει, α του έχει πει ότι ε, ξέρω τι θα γίνει, ξέρω ότι θα μιλήσει με κάποιους και μπορεί να θες να βρεθεί με κάποιους, Πήγαινε κάπου που να έχει πολύ κόσμο ή πήγαινε με κάποιον φίλο σου. Πε του πέντε πράγματα να τον πονηρέψει, α πούμε. Ή ακόμα πιο smooth, δείξ του κάποια βίντεο. Αν εσύ παρακολουθεί και είσαι νέο γονιό, α πούμε, δείξου του κάποια βίντεο που να λένε αυτά που θε να του πει εσύ. Θα τα ακούσει πολύ καλύτερα από κάποιον που θαυμάζει εντό εισαγωγικών στο Ιντερνετ ή που βλέπει, α πούμε, στο Ιντερνετ. Ακριβώ. Λύσει υπάρχουν. Το θέμα είναι εξή. Ο ίδιο ο γονιό πώ θα δημιουργήσει ή αν θα καταφέρει να δημιουργήσει αυτή την άνεση στο παιδί, ώστε να μπορέσει το ίδιο το παιδί μετά να πει ε, e, Μπαμπά να σε ρωτήσω κάτι, μαμά να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό. Έτσι πάει. Και από εκεί πέρα αυτό που είπε για το. Θα το δείξει εσύ ή κάποια βίντεο να κοιτάξει. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο σημαντικό αυτό θα είναι πιο μετά, όταν θα αρχίσει. Ε, όχι πιο μετά, βασικά, Γενικά, ή στην ίδια ηλικία αυτή που λέμε τώρα ή και πιο πριν. Όταν θα αρχίζει, ξέρω εγώ, το παιδί να θέλει να παρακολουθεί. Επειδή οι φίλοι του βλέπουν κάτι, κάποιον να ανεβάζει βίντεο, να θέλει και εκείνο να του παρακολουθήσει, αλλά ξέρει. Να λε τώρα τι παρακολουθεί το παιδί μου. Είναι αυτό, είναι το ένα, είναι το άλλο. Πόσο καλύτερο θα ήταν άμα σε αυτή τη διαδικασία έμπαινε ο Ας και ο ίδιο ο γονιό. Α δω κι εγώ μαζί με το παιδί μου τι βλέπει, να ξέρω τι βλέπει το περίπου. Άμα δω κάτι που δεν μου αρέσει, να του το πω. Ε, να του προτείνω κάτι. Γιατί. Ναι, ένα παιδί, παιδί μπορεί να αρχίσει τρόπο. να βλέπει κάτι. Με ωραίο τρόπο, ναι. Γιατί άμα, άμα το πεισάω, τι μαλάκιες είναι αυτές που βλέπεις. Όχι, <laughs> <Glasgow> δεν νομίζω να βοηθήσει <laughs> και πάρα πολύ. Ε, δηλαδή, άμα δεις ότι το παιδί σου, πούμε, παρακολουθεί κάποιους ή κάτι στο διαδίκτυο, μόνο και μόνο επειδή ε, το κάνουν και οι φίλοι του και προφανώς και εγώ άμα είμαι ένα μικρός και κάνω κάτι φίλοι που θέλουν να, να το κάνω κι εγώ για να είμαι κι εγώ cool παιδί, έτσι. Είναι το έτσι πάει, είσαι μικρό, σε cool ναι, με τα πιο απλά πράγματα. Ρε, παιδί μου, έτσι. Αλλά για σκέψου τώρα το παιδί σου να νιώθει cool επειδή οι φίλοι του βλέπουν κάτι, και να μετά να βλέπει τι βλέπει το παιδί σου που βλέπουν και οι φίλοι του και λε: Ω Χριστέ μου είναι cool με αυτό. Εντάξει, <laughs> το θέμα έτσι. είναι να το ξέρει. Αλλά το θέμα αυτό είναι. Αν το, το ξέρει καλά, το μαθαίνει <σκλειά> ή όχι. Αν το μαθαίνει να το εξηγήσει και να του πει κάποια πράγματα ή όχι. Γιατί μιλάγαμε και με τον Γιάννη για το Fortnite που, οκ, ναι. okay. μπορεί εγώ να ήμουν 12 χρονών και να παίζα Fortnite επειδή παίζουν όλοι. Ναι, αν ήξερα ότι παίζω επειδή παίζει η παρέα μου, σημαίνει ότι αν αύριο παίξει κάτι άλλο η παρέα μου, θα παίξω το άλλο. Okay. Ναι. Το θέμα είναι ότι, και προφανώς για να παίζω θα μου αρέσει και εμένα λίγο, δεν είναι ότι κάνω καταναγκαστικά, ε, mm -hmm. το θέμα είναι ότι το ξέρω ότι παίζω γιατί παίζει η παρέα μου ή η παρέα μου με παρασυρεί. Και ό,τι και να κάνει μετά θα πάω και εγώ τη ξέρω εγώ. Ε... Είναι λίγο περίεργο. <laughs> γιατί με τα βίντεο είναι πολύ πιο απλό. Στο Fortnite και γενικά στα παιχνίδια, ε, αν δεν του αρέσει, κάτι θα πει, κάτι θα, τέτοιο δεν θα παίξει. Okay. Ε, το να βλέπει έναν creator, επειδή το βλέπουν και οι φίλοι του, είναι πολύ πιο, είναι πολύ πιο εύκολο αυτό ο creator να το κάνει hook. Γιατί Ακριβώς. το έχει σπουδάσει και ξέρει πώ να πάρει τα παιδάκια μαζί του. Ακριβώ. Ξέρει πώ να εμπνέει η εμπιστοσύνη, ξέρει πώ να κάνει επίκλυση στο συνέστημα. Πώ <σμη> να έχει επιρροή, ακριβώ έτσι είναι. Από εκεί πέρα είναι. Δεν θα πάμε στο κομμάτι ευθύνη του creator γιατί. Oh, όχι, δεν θα πάω. Όχι, όχι, δεν το αγγίζω, δε. Δε <σ�만> αγγίζω <σ�만> γιατί θα αρχίσω να λέω άλλα και δεν πρέπει. Το έχω και πρόσφατα. Δεν θα πάω σε αυτό. Όχι. <Φίλιο> θα υπάρχουν και τα πρόσφατα στην περιγραφή γιατί πρέπει να υπάρχουν. Να πάτε κάτω να δείτε και το, το πρόσφατο. Από oh, Τέλο πάντων, αλλά άστο το κομμάτι αυτό το ευθύνη. Γιατί είναι αυτό που δεν μα αφορά τώρα. Mm. Αλλά στο κομμάτι ευθύνη του γονιού. Ε, ναι. <laughs> είναι νομίζω εκεί πέρα ο πρωταρχικό παράγοντα ο οποίο παίζει ρόλο στο πώ θα πρέπει να προσέχει το παιδί. Ο γονιό είναι ο οποίο πρέπει να προσέξει τι και τι παρακολουθεί το παιδί όσο ακόμα μεγαλώνει. Χίλια δεκατό. <laughs> Λέμε και το τι παρακολουθεί. Να το πάω εγώ λίγο πιο πέρα. <laughs> Τσούλατο. Αν θέλει να βγάλει βίντεο, Ακριβώς. Γιατί είναι αρκετά ε, περίεργο αυτό Για, όταν βομβαρδίζεσαι από YouTubers. Λε, α, τι κάνει αυτό, πήρε μια κάμερα, ανοίγει την κάμερα, βγαίνει, κάνει live stream, ξέρω εγώ, ή μιλάει στην κάμερα. Μπορώ να το κάνω κι εγώ, κι α είμαι 10-12. Ναι. Αυτό ακριβώ. Ε, ε, εγώ, α τι... πούμε, αν με ρώταγε αυτή τη στιγμή, αν θα άφηνα το παιδί μου να κάνει βίντεο από τα 14 π.χ., σου λέω εγώ, ένα τυχαίο νούμερο, δεν ξέρω αν θα ήμουν επιθετικό. Ναι, δεν, δεν ξέρω. Ε, γιατί θα κρίνω με βάση εμένα. Με βάση το ότι. Όχι το τι έκανα και ότι δεν υπήρχε τότε ακόμα το YouTube κτλ. Όχι αυτό. Είναι ότι για να μπει σε αυτήν την διαδικασία, στο να αρχίσει να εκθέσει τον εαυτό σου, θέλει πρώτα να αρχίσει να έχει και κάποιε βάσει. Ένα χαρακτήρα. Να αρχίσει να χτίζεται κάτι. Και δεν θέλω να αρχίσει να χτίζει το χαρακτήρα σου μέσα από αυτό. Ναι, η αλήθεια Σίγουρα... είναι ότι κρίνει και με το παιδί. Βασικά. Ναι. Οκ. Okay, δηλαδή, άμα Συγρά... είναι 14, αλλά μπορεί να το υποστηρίξει ή έχει κάτι να δείξει, γιατί μπορεί, ας πούμε, να κάνει χορό και να είναι καλό και να θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, μαθήματα ή κάτι. Οκ. Okay. Αλλά, mm. παιριπτώσεις και μια συζήτηση. Κάνετε μια συζήτηση. Ναι. ότι Είσαι σίγουρος ότι θες... Έλα να σου πω λίγο τι θα γίνει, να σου πω λίγο τα Ακριβώ. Καλά, ναι. Αυτό θες... είναι, και πολύ, είναι και, πολύ, βολικό σενάριο που έχει ξεκινήσει ήδη κάποιο ρε παιδί που ξέρει να κάνει βίντεο. Έλα mm. σου πω, να, εγώ στην ηλικία σου. Έλα, πάμε. Εδώ. και και του λε, έλα, έλα εδώ, έλα να σου πει, τα πω εγώ. Ε, αλλά ναι, δηλαδή. δεν δηλαδή, ξέρω. Δηλαδή, θα ήμουν πολύ σκεπτικό. Δηλαδή, θα έλεγα, άκου να δει. Κι εγώ ναι, μεν ξεκίνησα. Με βοήθησε στο χαρακτήρα μου σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι αλλά ήμουνα ήδη ρε παιδί μου σε μια ηλικία, είχα ήδη κάποια πράγματα. Ξέρεις, πήγαινε λίγο πιο σταδιακά αυτό το πράγμα. Όταν πιστεύω αρχίζεις από νεαρή ηλικία και όλα, είναι πολύ απότομο όλο αυτό. Είναι πολύ απότομο και δεν είσαι έτοιμο θεωρητικά. Σίγουρα πάντω πρέπει να υπάρχει συζήτηση, δεν είναι όλε τι περιπτώσει. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Δεν... Μιλάμε πολύ γενικά τώρα. Έτσι. περίπτωση από περίπτωση διαφέρει. Καλά, προφανώ. Αλλά εντάξει. Το κυριότερο νομίζω είναι και παραμένει η συζήτηση. Αν ο γονιό θέλει να μπει στη διαδικασία να συζητήσει ή μπορεί ή προθυμοποιείται να κάτσει να μιλήσει και να ε, κατανοήσει τι του λέει το παιδί, νομίζω ότι τα υπόλοιπα, κάποια λύση θα βρεθεί. Πάλι το μπαλάκι πετάγεται στο γονιό. Βλέπει πώ πάει. Καλά, πάντα Έτσι. το μπαλάκι πετάγεται στο γονιό. Ε, Όταν μιλάμε για κάτω πάντα. από. Τι να σου πω, 17-16. Άντε να πούμε 16. Κάτω από 16. Οκ, ε, okay. από τα 16 εκεί κοντά δηλαδή. Ε, αρχίζει να έχει λιγότερο μερίδιο λιγότερο ευθύνη. Και πάλι. Ε, okay, Αλλά πριν, Φυγάζε, τώρα το μιλάμε τώρα. για 14, για 12, για 10, Ουφ, που καλά, βλέπεις, καλά, ε, προφανώς και έχει ένα 80% ο γονιό. Είτε εκείνη ε, τη στιγμή, ναι. είτε το τι έχει χτίσει μέχρι τότε. Mm. Το θε, και η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο ε, η συμπεριφορά και του παιδιού και του γονιού εκτός ίντερνετ. Ναι. Το πώ λοιπόν... του φέρετε, το αν παίρνει προσοχή ή χρειάζεται να τη βρει στο Ιντερνετ. Ε, το αν έχει μάθει να σέβεται ακόμα και αν δεν γνωρίζει τον άλλον και όχι αν δεν το γνωρίζει προσωπικά, αν δεν τον βλέπει, αν δεν τον έχει μπροστά του. Γιατί είμαι σίγουρο ότι από αυτού που βρίζουν είτε σε video games, είτε σε comments, είτε σε οτιδήποτε με την ανωνυμία, ε, αν του έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ούτε καν να βρεθώ μπροστά του. Αν του έπαιρνε ένα τηλέφωνο, θα κοπιάζανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν καν. Αλλά του βγαίνει ένα απίστευτα. Τι να πω. Ένα, ένα πολύ ελεύθερο. Πάθε τάδε, ξέρω εγώ. Μην πω και ασθένειε συγκεκριμένε. Ξέρει. Καλά, ναι. Ε, όλο αυτό μπορεί. Άμα, άμα σκάψεις πιο βαθιά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το μίσο που μπορεί να βγει σε ένα τυχαίο σχόλιο. Είναι συσσωρευμένη οργή, είναι συσσωρευμένο κάτι το οποίο μαζεύεται από κάπου αλλού, από κάποιον άλλο παράγοντα. Όχι πάντα. Κατά πάσα πιθανότητα. Όχι πάντα. Όχι πάντα, πάντα, γιατί μερικέ φορέ. Το είδα. Είναι αρκετά πιθανό σενάριο. Ναι, καλά, δεν σου λέω πάντα. Το είδα δεν και το έκανα. Λέω. Κάποιοι είναι χόμπι. Για κάποιου είναι χόμπι αυτό, για κάποιου είναι χαβαλέ, για κάποιου είναι ανούσιο, για κάποιου άλλου νομίζουν ότι γράφουν σε ρομπότ. Δεν είναι. Υπάρχουν όπω είπα και πριν περιπτώσει και περιπτώσει. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε εσύ. Τι σχέση θα έχει το παιδί με το γονιό εκτό ίντερνετ. Γιατί αυτό που καταλήγει και σε αυτό που είπαμε στην αρχή αρχή, το οποίο είναι θα έχει μια αλφα σχέση στην οποία μετά θα επιτρέπει ε, το παιδί να δει το γονιό λίγο διαφορετικά και πιο άνετα, ώστε να μπορεί να πιάσει μια κουβέντα παραπάνω μαζί του. Για να τον ακούσει και λίγο περισσότερο. Ή όχι. Η, η αλήθεια είναι ότι και με αυτή την κουβέντα μπορεί να γλιτώσει και ε, γλιτώσει, εντάξει, εντό εισαγωγικών, ώρε από το Ιντερνετ. Δηλαδή, Μερικέ φορέ απλά θε κάτι να κάνει. Δεν έχει με ποιον να μιλήσει, ξέρω εγώ. Οπότε θα μπει στο Ιντερνετ, κατάλαβε. Θα δει κάποιο βιντεάκι, θα δει κάτι και πιο μεγάλο. Αν έχει ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο κάνετε πράγματα μαζί ή μιλάτε ή οτιδήποτε ή περνά διάφορε ώρε και ασχολίε και τέτοια, δεν έχει τόσο την ανάγκη να ανοίξει το Παιδιά δεν υπήρχε πάντα Ιντερνετ, ξέρω <laughs> Κάποτε μιλάγαμε. Πω, καλά, ναι. <laughs> Αυτό, ναι, το καταλαβαίνω να μπει να παίξει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ή να δει ένα βιντεάκι για να περάσει η ώρα σου. Οκ, okay. αλλά μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, αδέλφια, ξαδέλφια, αγωνίε, φίλου, οτιδήποτε, που να θε να μιλήσει για πέντε πράγματα. Αν δεν, δεν το έχει. Το... Ή, ή δεν έχεις το, το έχει τόσο πολύ, ξέρω εγώ, ε, ναι, προφανώ θα πα να βρει άλλη Μετά δύο. Μετά είναι και λίγο πάνω στο χαρακτήρα. Γιατί, οκ, okay, μπορεί να μην ε, έχει την οικειότητα να μιλήσει, αλλά μπορεί και να μην έχει το χρόνο ο άλλο να σου μιλήσει. Ναι, μπορεί καλά, οι γονείς, να δουλεύουν, δουλεύουν και... σχεδόν όλη μέρα, ξέρω εγώ, που εκεί δεν φταίνε ουσιαστικά. Αυτό είναι και εκείνο. Είναι το θέμα ότι αυτό που έλεγα πριν, ότι υπάρχουν περιπτώσει και περιπτώσει. Ε, είναι και αυτή μια περίπτωση. Στην περίπτωση που είναι δύο γονεί εργαζόμενοι, τρέχουν όλη μέρα, ξέρω εγώ, βλέπουν το παιδί ελάχιστα και σε μικρότερη ηλικία κιόλα, οπότε δεν έχουν και τον απαραίτητο έλεγχο, δεν έχουν και τον απαραίτητο χρόνο να πούνε ρε να το βοηθήσουν. Ε, να ενταχθεί, να το πω έτσι, να το βοηθήσουν στο θέμα, ή να Εκεί όμως πόσο μπορείς να τους κατηγορήσεις. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και ναι. στο. Είναι πέφτει και μια. και, και λίγο στη τύχη εντό εισαγωγικών, ας πούμε, στο. να βγει καλό το παιδί που λέμε. Οκ, okay, υπάρχει ναι, ένα ένα και ένα πολύ μικρό μερίδιο. Αλλού. Υπάρχει Αυτό και αλλού. ένα μικρό μερίδιο, γιατί υπάρχει και το αντίθετο. Γονεί που έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν οι άνθρωποι, γιατί εντάξει, κανεί δεν είναι... Και βγήκε και πήρε ένα λάθος δρόμο το παιδί Και δεν έχει να κάνει με το ίντερνετ, δεν έχει να κάνει γενικά ε, Το θέμα είναι ότι και γονεί που είναι όλη μέρα ας πούμε στη, στη δουλειά Ή στο τρέξιμο ή οτιδήποτε και δεν έχουν χρόνο ε, Μπορούν να δείξουν ότι αυτός ο λίγος χρόνος που μένει, ξέρεις, μοιάζονται Ουσιαστικά, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, αλλά θα θέλαμε Οπότε ναι. το παιδί παίρνει μια προσοχή, άσχετα μα δεν είναι όλοι αυτοί που τέτοιοι. Δηλαδή εκεί δεν του ρίχνει την ευθύνη ουσιαστικά. Δεν λέει Α, οι γονεί μου έχουν παρατήσει. Α, ακριβώ. Καταλαβέ. Δεν λέει Με έχουν παρατήσει οι γονεί μου. Λέει Δεν έχουν χρόνο οι γονεί μου, αλλά αν είχαν θα ήταν μαζί μου τώρα. Ακριβώς. Το ελαφρύνει έτσι. λίγο, ειδικά μέσα σε πολύ μικρή ηλικία το ελαφρύνει πάρα πολύ. Ε, ναι, εκεί πέρα τα πράγματα λαμβάνουν λίγο διαφορετικά. Καλά, πολύ διαφορετικά. <laughs> πολύ διαφορετικά βασικά. Ε, εγώ, επειδή είπα πριν για τα, για τα games, mm. θέλω, θέλω να μιλήσω. Μια που είσαι και εσύ γκέιμερ. Τέλο τόσο παστορά <laughs> Ναι. Μια που <laughs> είσαι και εσύ gamer και έχεις Γκέιμερ. gamer Είσαι και γκέιμερ. Και, <laughs> και, <laughs> και έχεις συνομιλήσει με πολλά μικρά παιδιά στο gaming. Να το πω έτσι mm -hmm. ε, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι ηλικιακά μικρά παιδιά, γενικά. Ναι, ναι. Ε, για όλο αυτό. Που, ok, σε μένα και σε εσένα φαντάζομαι δεν περνάει, αλλά περνάει σε κάποιου άλλου. Το, το cyberbullying, το θα σε βρω, το πάθε τέτοιο, το κάνε mm -hmm. εκείνο. Όλο αυτό το πράγμα που βγάζει μια οργή, και εγώ πρώτα θέλω να βγάλω από τη μέση το από πού το είδανε. Γιατί πολλέ φορέ στα live stream, έχει τύχει να έχω κάτι ξεσπάσματα που πε μα γνώμη για τον ΤΑΔΕ και για τον ΤΑΔΕ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιου λέω, χρειάζεται από όνοματα. Και η, η γνώμη μου είναι ότι κάνεις κάτι που θα μπορούσες να το κάνεις για, για καλό και το κάνεις για να πάρεις προσοχή και να βγάζεις λεφτά. Όσα λεφτά και αν λεφτά. Είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά. Οπότε καταστρέφει ζωές παιδιών, όσο περίεργο και βαρύ και αν ακούγεται, για να πάρεις λίγα λεφτά. Αυτή είναι η γνώμη μου γενικά. Ε, και ακόμα καταστρέφεις να μην είναι. ακόμα και, καταστρέφει να μην είναι, σίγουρα είναι αλλιώνει, σίγουρα είναι διαστρεβλώνει, σίγουρα είναι κάτι. Ναι. Βάζει το λιθαράκι σου για να χτιστεί ένα. Κάτι μένει. παιδί. Σε, ένα, έναν άτομο το οποίο δεν είναι πλήρω αναπτυγμένο σε όλου του τομεί τη ζωή του, κάτι μένει. Κάτι κρατάει. Άθελά του. Συνέχισε. Ήθελα να το πω γιατί συγχίζομαι. Όχι, καλά κάνει. Και εγώ συγχίζομαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπω ότι σε εκείνα τα chat Μέσα εκεί και στα comments και σε όλα αυτά Όλοι Είναι θυμωμένοι με όλους Ναι 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 Δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό Άμα δεις εγώ σκένομαι και τα οπαδικά Γενικά δεν μπορώ να φανατιστώ με κάτι Ρε παιδί μου δεν μου βγαίνει Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να καταλάβω το ότι Σε υγιεί περιπτώσει, υγιεί εντό εισαγωγικών, όχι να θέλουμε να το σκοτώσουμε τον άλλον, αλλά μπορώ να δεν καταλάβω δεν ότι καταλάβω. α, εσεί είστε έτσι γιατί εμεί είμαστε καλύτεροι. Okay. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Πώ στηρίζει κάτι. Well, καλά κάνει. Ε, στο ότι και εμεί κι εσεί είμαστε όλοι χάλια, <laughs> δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μου βγάζει νόημα. Το, θα μπορώ να βρίσκω κι αυτόν κι αυτόν που θα βρει εμένα και τον άλλο που θα βρει τον άλλο που έβριζα. Και εσένα που μόλι μπήκε. Και... <laughs> τι, τι φάση, δηλαδή ηρεμήστε ναι, ναι. λίγο, καταλάβετε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Πάρτε τουλάχιστον μια θέση. Πείτε, είμαστε με αυτόν, ενάντια σε αυτόν. Αυτό μπορώ να το καταλάβω τουλάχιστον. Όχι, όλοι. όλοι. Δεν θα μπορούν, θα βρήσουν εμένα, που λέω μια άποψη, θα βρήσουν και εσένα που είμαι στην αντίθετη. Ε, με ποιον είστε, ρε παιδιά. <laughs> Κανένα δεν θέλω. Αφήστε <laughs> μόνο. Και Αυτό, και το, το Και η πλάκα είναι ότι έχω μπει πολλές φορές σε sites, σε προφίλ, facebook, ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε, που δεν συμφωνώ μαζί τους, 100%. Μπορεί να είμαι εγώ 100% λάθος, αλλά δεν συμφωνώ. Ωραία. Ακόμα και νορμάλ να τα λένε. Δεν πήγα ποτέ να του πω να πεθάνει. Δεν θα αλλάξει κάτι. Το χειρότερο όμως, ε. γιατί το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το record, το χειρότερο όταν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν είναι αυτός που το είπε. Αυτό που το είπε είναι ένα και μπορεί εύκολα να τον κάνει στην άκρη. Όταν αυτό παίρνει 500.000 like και 100.000 comments, αυτά είναι το πρόβλημα. <συσχεύη> Γιατί εκεί δεν μπορεί να τα κάνει στην άκρη. Εκεί είσαι εσύ στην άκρη. Είσαι ένα και μπροστά σου είναι ένα εκατομμύριο κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. <συσχεύη> <συσχεύη> Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Δυστυχώ. Anyway, το, το βασικό θέμα όμω, επειδή που το ξεκίνησα, από άσε αυτού που ελέγχουν τι μάζε, α πούμε. Το βασικό θέμα είναι από τη μία πλευρά το πόσου χαρακτήρε βγάζει κάποιο που μπορεί να το δει στον δρόμο για να είναι μια χαρά ευγενικό παιδάκι, στο ίντερνετ, με το που του δώσει ανωνυμία, τι γίνεται. Ναι, <laughs> ναι. Και το άλλο θέμα είναι ο άλλο που το δέχεται, γιατί μπορεί ο άλλο να είναι ευγενικό παιδάκι και να είναι ευγενικό παιδάκι και στο ίντερνετ και π.χ. να κάνει ένα λάθος play στο lol και να γυρίσει μια ομάδα και να του πει να πεθάνει. Το mm. οποίο, αν είσαι λίγο ευαίσθητος και το mm. φίλο είναι γενικό, είτε άντρα είτε γυναίκα, ε, αν είσαι λίγο ευαίσθητος, μπορεί να σε καταστρέψει ακόμα και αυτό. Γιατί δεν είναι αυτό που σε καταστρέφει, Είναι ότι έχεις πολλά μαζεμένα, μπήκε να παίξει ένα παιχνίδι και ήρθε και ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε. Mm. έχουν συμβεί και θα συμβαίνουν mm. με το διαδικτυακό με το cyberbullying που λέμε τι νομίζεις έτσι πάει όταν είπα εγώ πριν ε, ε, που είπα όταν ξεκίνησα να κάνω βίντεο διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου ευτυχώς προς το καλό τι νομίζω ότι εννοούσα. λάμβανα σχόλια τα οποία στην αρχή δεν ήξερα πως να τα διαχειριστώ. δεν μου έμαθε κάποιος ήταν σχόλια του τύπου ε, πως είσαι έτσι γαμώ το οτιδήποτε. Έτσι. Ήταν σχόλια του τύπου άντε τράβα κάτι. Ήταν σχόλια του τύπου γενικά υπήρχε ποικιλία. Οκ. Okay. Ξεκίναγα κάτι, μου ήταν τελείω άγνωστο, δεν είχα ξανά έρθει αντιμέτωπος με τέτοια κριτική, με τέτοια αντιμετώπιση, μου ήταν έκανε τελείω άγνωστο. Ναι, νομίζω ότι να δεν Ναι. Ευτυχώ αυτό ρε παιδί μου δεν μου έτυχε να το συναντήσω πιο μικρό. Δεν ξέρω πώ θα το δει, δεν ξέρω πώ θα ένιωθα. Ακόμα και μεγάλο λοιπόν που ήμουνα, ένιωσα άσχημα. Πολύ άσχημα. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό με βοήθησε να αναπτυχθώ. Βελτιώθηκα σε πολλού τομεί. Θε να είναι επειδή έτυχε και τα αντιμετώπισε πιο μεγάλο. Mm. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και να παίζει ένα μικρό ρόλο. Ήμασταν και λίγο τυχεροί, η αλήθεια είναι. Γιατί εμεί πετύχαμε, πετύχαμε yeah. το ίντερνετ στα γενοφάσκια του. Οπότε ήταν το, ειδικά yeah. το chatting στα γενοφάσκια του. Οπότε ήταν yeah. το yeah. flow with the wave. Ξέρεις. Ήμασταν εμεί που το ξεκινήσαμε. Οπότε τώρα τον άνθρωπο. Έτσι αφήσουμε... λίγο σιγά σιγά. Ναι. Έτσι λίγο τα πιτσιρίκια. Και εντωμεταξύ, στην αρχή δεν μίλαγε κανένα με το που καταλάβανε την ανωνυμία. Έβλεπε oh. κάτι να πά να πεθάνει. Oh. Έτσι, κατευθείαν. 0 -100. Την άλλη μέρα την 30 30 δεν μπορεί να βγει κανεί. από εδώ. Τώρα, έχουν έχουνε γίνει πιο normal τα πράγματα και είναι και όλα. Ξέρετε, οποιοδήποτε θα έχει ένα αλφα κοινό, είτε είναι φίλοι του, είτε είναι οτιδήποτε που θα τον υπερασπιστεί, ο άλλο το ξέρει αυτό. Οπότε, δεν πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να γράψουν κάτι τρελό. Θα γράψουν κάτι, είσαι έτσι, είσαι αλλιώ, είσαι εντάξει, που το περνάμε στο ντούκου. Αλλά παλιά ήταν πολύ βαριά τα πράγματα που γράφανε. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι. Μόλις, μόλις καταλάβανε την ανωνυμία ήταν πάρα πολύ βαρύ το, το, όλο πράγμα. Δηλαδή βγήκε και ήταν σαν <laughs> αρένα. Να Ξεκινήσαν να δίνουν πόνο, απλά. Anyway, αλλά το θέμα είναι ότι και αυτός που κάνει το cyberbullying, αν και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο bullying, γιατί τον έχουν εξαφτυλίσει, αλλά αυτό είναι όντω bullying τις περισσότερες <laughs> φορές, ε, και αυτό που το κάνει και αυτό που το δέχεται πρέπει να καταλάβουνε στη μία περίπτωση ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνει, όσα νεύρα κι αν έχει. Δηλαδή, πήγαινε να γράψει μια πολεμική τέχνη, βαρά στο σάκο στην τελική. Ό,τι πιο υγιέ μπορεί να κάνει. Μη... Και επίση, επειδή πήγαινα πιο παλιά και ε, το έχω ακούσει άπειρε φορέ και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, μην πηγαίνετε, ρε. ρε μην πω πολεμική τέχνη για να δείρετε. Πηγαίνετε για να εκτονωθείτε. Oh. Γαμώ την τρέλα μου και πάμε πάλι στους creators γιατί έχω δει ότι σας λένε... <χαι> έχω δει ότι σας λένε <χαι> κάνω τέτοιο και κάνω tag <χαι> photo και κάνω και κάνω kickboxing και σκοτώνω κόσμο. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Έτσι και μπεις ένα ring θα φύγεις μαύρος. <χαι> Είναι απλά 12 χρονών και σε παίρνει. Χαλάρωσε λίγο κι εσύ. <χαι> Άιντε. Λοιπόν, μην πηγαίνετε γι' αυτό. Πηγαίνετε όπως θα πηγαίνατε ποδόσφαιρο, όπως θα πηγαίνατε μπάσκετ, όπως θα πηγαίνατε τέννις. Εκεί είναι λίγο πιο βαρβατήλα, το καταλαβαίνω, σου έρχεται ένα ωραίο συνέστημα, αλλά πήγαινε για να μάθει να δέρνεις το σάκο και να ξεσπά εκεί. Όχι για να βγει να δίνει τον κοστάκι στο προάβλιο. Εγώ πάντω όταν πήγα να δέρνει, ήθελα να δίνω τον προπονητή μου. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Πότε Οπότε γράφει Οπότε Όχι, όχι, δεν γράφει. Αλλά ειλικρινά, παρένθεση, γιατί μου το επιθυμησε τώρα, το τέννη μου άρεσε πάρα πολύ. Ο προ... το προπονητή μου πραγματικά στην αρχή ήθελα να τον πείρω. Αλήθεια σου λέω. Ήθελα, ήταν η φάση που έκανα για ένα εξάμεινο τέννη, μου άρεσε πάρα πολύ. Γούσταρα, τον προπονητή μου μέχρι του έξι μήνε, μέχρι το τέλο που σταμάτησα, ήθελα να τον σκοτώσω. Σε σημείο που είχα τόσα νεύρα που στο τέλο, λίγο πριν τον τελείωμα, ήταν ένα, ένα κάτσαν τουρνουά κάτι τέτοιο. Πήγα με χέρι από τα νεύρα μου με το ζώρι μπήκα ένα και βγήκα τρίτο. Οκ. Okay. Και την Φτά, επόμενη δε. απλά του είπα: Φτάνει. Κουράστηκα. Τα Φτά, φεύγω. Drop <laughs> Δεν άντεξε, Ναι, ναι, ναι. Είναι να πετύχει τον άνθρωπο. Άσχετο. Αλλά μια και είπαμε για ξύλο. Ναι, όχι. Ναι. Ισχύει ναι, ναι. Okay, παντού αυτό. Είναι αυτό που σε καθοδηγεί, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και εδώ. Είδε ε, που είναι ε, μέσα στο θέμα. Ε, <laughs> ε, <laughs> ναι. Γιατί τώρα ο Στέλνο μπορούσε να είναι πρωταθλητή στο τέννη και να, να μην ήταν YouTuber. Ε, <laughs> και να. Ο πρωταθλητή στο τέννη και στο ζυζίτσι. <laughs> 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 και στο ζυζίτσι γιατί έμαθε να τον προβολητή του. Λοιπόν. Ε. Αλλά το θέμα είναι πρώτον, μην κάνετε cyberbullying, γιατί δεν έχει κανένα νόημα το να βγάζει τα νεύρα σου γενικότερα σε άκυρου είναι σαν να περπατάς στον δρόμο και να γυρίσεις τον διπλανό και να του πεις αγάμι σου δεν είναι το καταλαβαίνετε ότι φαίνεστε τρελοί. λοιπόν και πέρα από αυτό ο άλλος που το δέχεται μπορεί να έχει και εκείνος ψυχολογικά προβλήματα από τη μία να περνάει δύσκολα στο σπίτι, στη δουλειά, στο οτιδήποτε και να το κάνεις ακόμα χειρότερο δεν σου λέω να πέσει κατάθλιψη, αλλά του χαλάς τη μέρα ωραία από τη μία αυτό και από την άλλη σε πολύ χειρότερε περιπτώσει έχει τύχει ο άλλο να έχει όντω ψυχολογικά προβλήματα και να σου βρει καμιά IP και να σου έρθει με μασέτα. Λοιπόν, ναι. πολύ τραβηγμένο, αλλά συμβαίνει. ή να σου χακάρει κανένα PC, ξέρω εγώ. Οπότε, λίγο, λίγα παρεδώσε στο Ιντερνετ με αγνώστου. Δεν χρειάζεται να. Γιούρια κατευθείαν. Θα βρεθούμε σε 9 στο προάβλιο <laughs> κάτσε, γιατί mm -hmm. ο άλλος δεν είναι απαραίτητα 9 χρονών που εσύ. Λίγο χαλάρωσε. Και μια που το είπα πλάκα-πλάκα, ε, η. Πώ το λένε. Η, η διαπαιδαγώγηση όσο αφορά το Ιντερνετ, κάτι που λείπει και από εμά του μεγαλύτερου, ε, όσοι δεν ασχολούνται ενεργά, είναι το, τα αντιβάιρους, τα αντι-hacking, τα. Ε, όλα αυτά. Ναι. Μερικοί δεν ξέρουν να πούμε τι είναι καν το. Τα bitcoins και τα λοιπά που mm. τραβάγανε και σερνόταν το PC και όλα αυτά. Mm -hmm. Και είναι λογικό να μην το ξέρουν, αλλά θα έπρεπε να ξέρουν τουλάχιστον κάτι. Ναι. Και το κακό είναι ότι μια τέτοια πλατφόρμα, σαν το YouTube, έχει ελάχιστα βίντεο που πρέπει να τα ψάξει. Να... Για να βγούνε, να καταλάβεις πως να ναι. προφυλαχθεί από κάποιον hacker. Εντάξει, δεν θα σας έρθει και η CIA, χαλάρωστε λίγο. Αλλά μπορεί κάποιο να θέλει να. Whatever, να κλέψει κάποια στοιχεία. π.χ. ναι. να σου πάρει το προφίλ του Facebook. Δεν θα... Το πιο πιθανό. Το, αυτό που βλέπω, α πούμε, που καλύπτουν κάμερες και κάνουν και δείχνουν, Χαλάρωσε, δεν είσαι ο George Bush». Ναι. Δεν θέλει και κανεί να σε δει να τρώσει παγωτό μπροστά από την οθόνη, βλέποντα, ξέρω εγώ, sneak. Χαλάρωσε. Ε... Αλλά μη βλέπεις νικ, ναι. <laughs> αλλά μη βλέπεις νικ. Αλλά μη, αλλά μη, εντάξει. Μη, ναι. <laughs> πάτα, ε, φύγε. Γιώργο, ε, <laughs> <και> <laughs> κάτω. Και σκύλος κάτω. <laughs> ε, ναι, τα αντιβάιρους ας πούμε είναι πολύ πιο μεγάλο θέμα. Και όλοι νομίζουν ότι α, έβαλα τρέχει αυτό και είμαι κομπλέ. Ή ε, γενικά εξελίσσονται. Που σημαίνει ότι πρέπει να εξελίσσεται και το αντιβάιρους. Οπότε τα updates ή το να έχει ένα antivirus που το έχεις πληρώσει, π.χ. Mm -hmm. και να μην έχει κατεβάσει το 13 γιατί δεν λειτουργεί πλέον. Mm -hmm. ε, το να εχει ενα ένα up-to-date antivirus ή ένα καλό antivirus γενικά ή να το έχει πληρώσει ή οτιδήποτε, το να είσαι σωστά προφυλαγμένος γενικότερα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί μπορεί το παιδί, και δεν σου λέω για πέντε χρονών, μπορεί να είναι δεκα... 10... Εντάξει, όχι, 15 τα έχει δει. Μπορεί να είναι 11 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ναι, ναι. να μπει, και εκεί που βλέπει την τώρα, τη, 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 τη ξέρω εγώ, α, στο α, YouTube, ναι. να δει δίπλα την άλλη τώρα που ψάχνει παρέα. <laughs> στο YouTube δύσκολα, αλλά μπορεί να βλέπει online ταινίε. Που οκ, okay, δεν είμαστε υπέρ, αλλά συμβαίνει γενικά. Και να σου πεταχτεί μια διαφήμιση και να σου πει μπαμπά, τι είναι αυτή. Ή θα του πεις από το χωριό, παιδί μου. Ιαπωνικό καρτούν. <χαι> 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 είναι λίγο περίεργο. Ή από το χωριό, Κωστάκι μου, μην είναι ένα μοχόνε. Θα σου πω άλλη στιγμή. Οπότε κάνα αντιβάερου, κάνα adblock σε συγκεκριμένε σελίδε. Έχουμε ξαναμιλήσει για το adblock. Σε κάποιε άλλε βγάλτε το. Anyway, αν έχετε παιδί, βάλτε το παντού. Δεν βαριέσαι, θα χάσουμε 0,001, αλλά τουλάχιστον προφυλακτεί το παιδάκι. <χαι> ε, και όταν φτάσει να έχει δικά του social media ουσιαστικά ένα άλλο μεγάλο θέμα που πάλι δεν το προφυλάσσουν πάρα πολύ γενικά και το πάω και στους creators θέλοντας και μη γιατί όλοι οι creators έχουν γίνει φιλόσοφοι και θέλουν να βγαίνουν και να λένε α έτσι βγάζουν λεφτά οι youtubers κάνε αυτό και θα βγάλεις λεφτά κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε εκείνο στη ζωή σου ωραία, πείτε τους για τα αντιβάιρους Πείτε του για το αντι-hacking. Πείτε του πώ να ε, 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 ισορροπήσουν αυτό που υπάρχει μέσα τους και να μην γίνονται ούτε bullying ούτε μπουλίδε. <laughs> Πείτε του κάποια σοβαρά πράγματα. Επίση, η στοχοποίηση από τα posts. Πού καλά. καλά. Ξεκινά και κάνει posts. Τώρα είναι το Instagram που, οκ, okay, άμα προσέχει λίγο πώ δίνεσαι, <γίλει> ίσως να μην τα μετανιώσει αύριο μεθαύριο. Αλλά στο Facebook λε τη γνώμη σου. Και η γνώμη σου στα 14 θα πω, δεν έχει καμία σχέση με τη γνώμη σου στα 24 και στα 34. Όχι ότι είναι απαραίτητα κακό το να αλλάξει, αλλά έχει να κάνει με το τι έγραφε στα 14. Ναι, κυρίω αυτό. Καμιά φορά και στα 24. Ναι, γιατί το να έχω ποστάρει εγώ τραγούδι το Big Slack στα 14, αλλά στα 24 να ποστάρω, ξέρω εγώ, RB. Ε, εντάξει, ναι, οκ, okay, άλλαξε η τέτοια μου. Αλλά... Άλλο αυτό. Ναι, αλλά το να γυρίσω και να πω οι ξένοι μα παίρνουν τι δουλειέ στα 15, έχει στοχοποιηθεί και δεν θα έπρεπε. <laughs> και δεν ξέρει που έχει μπλέξει γενικά. Δηλαδή, είτε το ένα πει, είτε το άλλο, είτε πει το ακριβώ αντίθετο από αυτό, ότι α, οι ρατσίσταρε, οι εθνικιστέ, ή έτσι ή αλλιώ, πάλι έχει στοχοποιηθεί. Όταν το κάνει στα 24-25-30, ξέρει πώ το κάνει, ξέρει ποιοι θα το δουν. Ναι, που θα το πει, ναι. αλλά θα πει και κάτι παραπάνω μετά. Ξέρει ποιοι το... θα το δουν, ξέρει ποιο, ποιο είναι το κοινό σου, είτε είναι πέντε, είτε είναι χίλια άτομα. Και ξέρει ποιοι θα το δουν από του αντιπάλου σου, από, από αυτού που έχουν αντίθετη άποψη και τι μπορούν να κάνουν. Οπότε είσαι προετοιμασμένο για όλα. Υποτίθεται. Εντάξει, δεν ισχύει για όλου προφανώ. Αλλά στα 15 σου δεν είσαι. Στα 15 σου έχει άγνοια κινδύνου στο Ιντερνετ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Και μόνο στα 15, γάμισε. αυτό είναι το, Καλά, το μεγαλύτερο. Λέω, και... αυτό το γενικά χαράς. και άλλο disclaimer. Οι, οι ηλικίε είναι τυχέ. Μπορεί να είσαι 14 ναι, και ναι, να ναι, είσαι ναι, ναι, πυρηνικό φυσικό. Μπορεί να είσαι 25 και να είσαι. Φυσικά το λέμε ενδεικτικό. Είναι τελείω ενδεικτικό ηλικία. ξεκάθαρα, είναι η νοημότητα. Απλά το λέμε έτσι, σε γενικότερα πλαίσια νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε όλοι. Είναι αυτό. Είναι, είναι αυτό. Ε, η άγνοια κινδύνου, ίσω είναι το χειρότερο και το πιο σημαντικό. Είναι αυτό. Είναι ακριβώ. Είναι άγνοια κινδύνου. <laughs> το να κάνει κάτι στο διαδίκτυο και να μην ξέρει τι είναι. Να μην ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Αυτό, όταν του δίνεις, ρε παιδί μου, όταν έχει ένα παιδάκι, ένα κινητό στα χέρια και ένα τάμπλετ, και του λες κάνε αυτό και να μην ξέρεις τι μπορεί να συμβεί άμα δεν το κάνει όπως θα έπρεπε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Βγήκανε με το Fortnite περιστατικά, ας πούμε. Καλά, το Fortnite. Το Fortnite ήταν γιατί πήρε τόσο μεγάλη απήχηση. Mm. Δεν φταίει το Fortnite, Προφανώ. Και ούτε είμαι υπέρ προφανώ και δεν είμαι υπέρ των καναλιών που το βάλανε στον τοίχο και λένε Α, αυτό φταίει, δεν μην παίζετε παιχνίδια. Ναι, όχι. Mm -hmm. Δεν είναι έτσι. Είναι το πώ θα τα παίξει τα παιχνίδια και το πώ θα μιλάει τον κόσμο. Όχι, δεν φταίει το παιχνίδι. <laughs> Αλλά ε, βγήκαν περιστατικά με, ξέρω εγώ, απαγωγέ, με, με σεξουαλικέ κακοποιήσει ή πρόθεση για σεξουαλική κακοποίηση και τέτοια από αγνώστου στο Ιντερνετ. Είτε σου μιλάει το Facebook, είτε σου μιλάει το Instagram. Είτε από το Fortnite, σου μιλάει. Ναι. Είτε σου πει, θα σε βρω, θα έρθω, θα σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε δείξω, έχω την IP σου, είτε σου πει, πάμε την Τετάρτη σε 9 για καφέ. Είναι το ίδιο. Γενικά, ε, ένα παιδί, ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για, για ανήλικα τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα, ένα παιδί δεν έχει δει πολλά μέχρι τότε. Οπότε Μεκριβώς. έχει πολύ αυτό το, έλα, Μωρέ, τι μπορεί να πάει στραβά. Φου, καλά. Πολλά Πάρα πολλά, πολλά. <laughs> Τόσα που Δεν μπορώ να το πω σε podcast Γιατί θα με βγάλουν παράφρονα <laughs> Αλλά γενικά <laughs> Αν είσαι παιδάκι Και το αντέχεις λίγο Γιατί δεν είναι πάντα Αν είσαι άνω το 15 δέστα Υπάρχουν ε, ιστορίες με αυτά τα πράγματα Κάποιες μπορεί να είναι τραβηγμένες Ή κάποιες μπορεί να είναι από το μυαλό κάποιου που τις έβγαλε Οκ, okay, αλλά θα σε ξυπνήσει λίγο. Και τρομακτικέ ιστορίε να βλέπει, α πούμε, και σου λέει ο άλλο, ήταν ε, ο, ο μπάρμπα, ξέρω εγώ, που μίλαγε με το παιδάκι και μετά πήγε το παιδάκι εκεί και το πήρε στο βανάκι και το έκανε και το. Οκ. Okay. Ακόμα και πλαστή να είναι η ιστορία, σου μπαίνει ένα. Μια Δεν μικρή είναι απίθανο να γίνει και κανονικό σενάριο. Ναι. Σου μπαίνει μια μικρή καχυποψία και λε, οκ, okay, τραβηγμένο, αλλά μπορεί αυτό να σκάσει με άλλου δύο και να μα στο ξύλο. π.χ. Που είναι πολύ πιο νορμάλ. Καταλαβαίνετε. Ακριβώ. Οπότε, γενικά, ε, εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου. Αν είσαι στα 12 με 18, <χω> γιατί και στα 18, στα 18 έχει άλλα, στα 18 έχει αυτό το το Θα το γράψω γιατί μου ήρθε. Λίγο... Χαλαρώστε λίγο. Ναι, ναι, ναι. <laughs> γιατί και εγώ το έκανα και όλοι το κάναμε. Θα το γράψω και με. Ναι, και ειδικά σε πώ στο Facebook είχαν φύγει. Τέλο πάντων. Ε, όταν είστε 12 με 18, άκου πολλά πράγματα. Μπε στο YouTube και βλέπε, ξέρω εγώ, ιστορίε. Διάβαζε στο Google τι έχει γίνει. Διάβαζα ακόμα και τραβηγμένα, δεν παίζει ρόλο. Είναι αυτό, ότι τα τραβηγμένα θα σου, θα σου βάλουν έτσι μια, μια σπίθα που θα σου έρθει ένα στο πιο ρεαλιστικό, θα το φέρει στα μέτρα του. Ναι, ε, παιδιά, γίνονται αυτό. Γίνονται. Δεν είναι ότι επειδή δεν έχει δίκιο σε εσά, δεν γίνεται. Ναι, γιατί μα βγαίνει, μας βγαίνει άλλη... λίγο αυτό το σύστημα του που έλεγα πριν για τι ασθένειε. Ότι Α, ο, ο άλλο στην άλλη πόλη, ένα γνωστό μου ή οτιδήποτε άκουσα, γνωστό του γνωστού, έχει, ξέρω εγώ, καρκίνο. Και κάνω ένα τσιγάρο και το ακούω. Ε, ναι, δεν έχει τύχη σε εσένα. Ε, καλό Οπλα... είναι να μην το τσιγκλά, γενικά. Είναι σαν να τρέχω με τα μάξι και να λέω, άσε σε εγώ ξέρω. Ξέρει, αλλά και άλλοι πόσοι έχουν πάθει ατύχημα και ξέρανε. Mm. Λίγο να τα μπαλανσάρουμε. Mm. Ότι δεν έχει τύχει κάτι σε εμά δεν σημαίνει ότι είμαστε και άτρωτοι. Οκ okay, μπορούμε να προσέχουμε. Mm. Είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή: ότι αν σου ζητήσει κάποιο να βρεθείτε, κοίτα αν είναι legit το προφίλ, κάτω κάποιε ερωτήσει που μπορεί να το καταλάβει, ε, βιέ με φίλου σου αν γίνεται, ή βγες κάπου που να είναι πάρα πολύ κεντρικά. Παρεγνώμη, αν έχει καλή σχέση με του γονεί σου. Αυτό τεκατώ, ή με κάποιον, κάποιον μεγαλύτερο, α πούμε. Μπορεί να μην είναι γονεί σου, μπορεί να είναι κάποιο ξάδερφο να σου, ναι. κάποιο οτιδήποτε. Γιατί εντάξει, ναι, με του γονεί σου πολλοί δεν έχουν την οικειότητα να πούνε Α, είδα έναν. Σίγουρα 100%. Άλλοι έχουν με μεγαλύτερο ξάδερφο, ξέρω εγώ, θείο, mm. οτιδήποτε. Ο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και για κοπέλε επίση δεν θα έπρεπε, αλλά είναι πολύ χειρότερο. Ναι. Γιατί ένα άντρα μπορεί να πει στον πατέρα του, Α πούμε, Α, γνώρισα μία, ξέρω εγώ, μιλάω με» και τέτοια. Ε, μια κοπέλα. «μ, μ, όχι. <laughs> Κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά θα έχει κάποια μεγαλύτερη φίλη, κάποια ξαδέλφη, κάποια αδελφή, κάτι που πε, ξέρει κάτι, παίζει αυτό. Τι να κάνω. Εδώ καλά καλά δεν ξέρει σε μικρέ ηλικίε, δεν ξέρεις πώ να φερθεί στην κανονική σχέση. Δηλαδή στο σχολείο, ξέρω εγώ πώ να μιλήσει με τον άλλον. Θα το κάνεις. Θα το κάνει από το ίντερνετ με ένα τυχαίο, ξέρω εγώ που θα βρεθείτε. <laughs> ε, αχ, η σοβαρότητα τη κατάσταση. <laughs> <laughs> είναι... είναι πολύ σοβαρό και είναι και θέμα που για κάποιο λόγο σε εκνευρίζει. Δεν ξέρει γιατί ακριβώ εκνευρίζει, αλλά ναι, είναι, έχω, είναι έχω, πολλά έχω, πράγματα έχω, που σε εκνευρίζουν. Έχω γεμίσει τα, την τζαντίλα αυτή τη στιγμή και δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν λέμε κάτι τρελό. Ναι. Είναι, κάτι τα, είναι πράγματα σχετικά αυτονόητα, να το πω με αυτάκια. Αλλά ταυτόχρονα είναι ότι. Όταν δεν γίνονται. Όταν δεν γίνονται, ρε παιδί μου, από άγνοια. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αλήθεια, τρελαίνομαι. Δηλαδή, με πιάνει σε σημείο που πλέον, όταν έρχεται γονιός γονιό και μου κάνει η ακούβαση κάπου γονεί να κάθονται μαζί με τα παιδιά του και να βλέπουν τι παρακολουθούν τα παιδιά του, χαίρομαι τόσο πολύ, σαν να, είναι κάτι το πρωτάκουστο. Ναι, ισχύει. Δεν τρομερό. Ισχύει. Το είχα δει με το Γιάννη σε ένα event που ήρθε ένα πατέρα και του μίλαγε, α πούμε. Ναι, έρθει ναι. παιδί. Και λέω, Να ρε φίλε, ορίστε. Τουλάχιστον ο άνθρωπο ξέρει τι βλέπει το παιδί του. Εγκρίνει, οπότε κομπλέ. Και μέσα στα... Η αλήθεια είναι ότι μπορεί σαν πατέρα ή ψάγονιό γενικά να γυρίσεις και να το πει του παιδιού σου πριν δει αυτό κάτι, βάλ το σε κάτι που βλέπει εσύ και κρίνε το. Πε του γιατί το βλέπει. Είναι μια mm. καλή τεχνική. Είναι μια τεχνική που θα έκανα, α πούμε. Θα βάλω να δω ένα βίντεο του Στέλιο. Έλα εδώ να το δούμε μαζί, ξέρω εγώ. Ενώ το έχω δει συνήθω <Και> ή, ή το ξέρω, αλλά να το έχω δει, α πούμε, να ξέρω τι φαίνεται και να του πω. Α, κοίτα, εδώ πέρα, α πούμε, λέει αυτό και αυτό. Εδώ λέει εκείνο. Θα εξηγήσω πέντε πράγματα. Γι' αυτό τον βλέπω. Π.χ. Το στέλιο και το κάθε στέλιο. Άρα θα αποκτήσει μια. Αυτό που έλεγα το monkey see, monkey do. Θα αποκτήσει μια ανατροπία ότι. Κάτσε, θα τον δω αυτόν. Κάτσε να κάνω αυτό που έκανε ο πατέρα μου ή η μάνα μου. Κάτσε να αρχίζω να φιλτράρω. Ναι. Κάτσε να επεξεργάζομαι. Λίγο και κάτσι... ειδικότερα στη ζωή. Το, το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μα από αυτό μετά πηγαίνει παντού. Διακλαδίζονται. Είναι αυτό που λέγαμε <laughs> για τη συμπεριφορά εκτό Ιντερνετ που κάνει ναι, ναι. τη συμπεριφορά εντό Ιντερνετ. Όχι πάντα. Γιατί έχει δει και κάτι, Δόκτωρ Τζέκιν, στην high-end. Σίγουρα, σίγουρα, έχει πάντα. Ωπού, άστο, μην. Το παιδάκι με τα γυανάκια, ξέρω εγώ που μπαίνει εκεί πέρα, δεν γίνεται ο Χουλκ. Αχ, ναι, άστο, ah, ναι. Μην το. Άστο, ah, αυτή την περίπτωση, πραγματικά. Ah, ναι, σίγουρα υπάρχουν περιπτώσει και περιπτώσει, όπω λέω, θα το λέω συνέχεια αυτό. Όταν με ρωτάνε κάτι, ξέρω εγώ. Είναι σε φάση που του λέω εξαρτάται. Καλά, πάντα εννοείται. Είναι το εξαρτάται. Και εξαρτάται όχι μόνο από τον άνθρωπο, και από την περίσταση. Και από την περίσταση, ναι, αυτό. Γιατί και μένα μου έχουν βγει νευρα. Και λέω ρε φίλε δεν είμαι έτσι ξέρω εγώ γενικά. Τι κάνεις, γιατί, γιατί καλά. μου βγήκε αυτό ας πούμε. Ε, ναι. Το ίντερνετ είναι πάρα πολύ εύκολο να σου βγάλει τον, τον άλλο σου αυτό που τον κρύβει. Καλό θα ήταν να βγαίνει αλλού. Καλό θα ήταν να βγαίνει εκεί που υπάρχει το φταίξιμο. Ή εκεί που είσαι normal. Αυτό που έλεγα πριν με τι πολεμικέ τέχνε. Άμα πάω εγώ και χτυπάω με μανία το σάκο, δεν μου πήγα τίποτα. Αυτό πήγα να κάνω. Άμα πάω εγώ στο γυμναστήριο και κάνω βάρη γιατί ρεμεί το κεφάλι μου, δεν μου πει κανένα τίποτα. Αυτό πήγα να κάνω. Τι να κάνω, Τα σήκωσα, απότομα και επαρεξηγηθήκανε. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να η εκτονόσει. Γενικά, είναι. Πόσο σημαντικό πραγματικά είναι αυτή η φάση που θέλω να πω τόσο πολλά πράγματα και μπερδεύω τα λόγια μου. <laughs> είναι απλά. Mínimo, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκτονόνεσαι. Όταν κάθεσαι μέσα σε ένα σπίτι. Ναι. 24 ώρε ή 24 ώρε, δεν βγαίνει καθόλου έξω, δεν μιλά με κάποιον, δεν περπατά. Αρχόμαστε και, και το να πα έξω να περπατήσει λίγο. Mm. Σε, κάποια, σε κάποια φάση θα τρελάνει. Δεν τίθεται θέμα. Αν είσαι ένα, ένα άνθρωπο ο οποίο κλείνει τη συνέχεια μέσα στο σπίτι του και δεν βγαίνει έστω και λίγο έξω, μετά όταν θα μπει, να κάτσει να, να, να παίξει, ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο κτλ. Ε, με ένα τυχαίο ποσοστό, ξέρω εγώ, κατά 75%。 θα βγάλει όλο νεύρα σου εκεί πάνω. Εξηγείται και επιστημονικά. Σίγουρα είναι και, σίγουρα είναι και στον άνθρωπο, αλλά έτσι όπω το βλέπω εγώ, είναι, θα είναι ένα αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Δεν γίνεται. Δεν νοείται να μην κάνει και κάτι να εκτονώνεσαι. Να, να, Θε... Πο... δεν ξέρω πώ μπορεί να εκτονώνει το καθένα. Μπορεί κάποιο να κάνει έντονε συζητήσει με τους γονείς του γονεί του, π.χ. μπορεί κάποιο άλλο να θέλει να περπατάει, να τρέχει, να πάει γυμναστήριο, όπω είπε. Το, πιο απλό που μπορεί Αθλήματα. να κάνει κάποιο, αν δεν ξέρει, γιατί δεν είναι ότι Φίλυμα. όλοι ξέρουμε πώ να εκτονωθούμε. Βγει έξω και άκου μουσική, ξέρω κάμια βόλτα. Ναι, αυτό πολύ. δεν έχουν τρόπου, δεν του έρχονται τρόποι εκτόνωση. Και είναι πολλοί οι τρόποι εκτόνωση. Προφανώ. Κομμα και ζωγραφική που σου λέω, λέω, λέω λόγο. Απλά εξηγείται και επιστημονικά γιατί το διάβαζα τώρα, ε, τώρα αυτή τη βδομάδα ότι ποιε ορμόνε πέφτουν και ποιε αυξάνονται όταν δεν κάνει κάποια πράγματα. Π.χ., όταν mm, ναι, ναι. κάποιο ε, δεν βγαίνει από το σπίτι, ξεκινάει, δεν τρώει σωστά, δεν ε, περιποιεί τον εαυτό του, δεν κοιμάται σωστά, δεν οτιδήποτε. Αρχίζει και σε πιάνει μια κατοτονία που μετά σε ρουφάει προ τα μέσα αυτό το πράγμα. Μετά δεν θε να βγει. Ακριβώ. Και όλο αυτό το συσσωρευμένο κάπου θα κάπου βγει. Θα βγει Ακριβώς. Κάπου θα κάπου βγει κάποια Ακριβώ. Κάπου θα βγει. Και σε κάποιο θα, θα, θα βγει. Θα Στον λοιπόν να βάλει τα βίντεο και θα διαβάσει το σχόλιο μετά και θα σου πει τι κάτσε. Από... Κατάλαβε που θα βγει. Θα βγει σε αυτόν εκείνο τον καημένο που κάνει τα βίντεο. <laughs> σε αυτόν θα βγει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Κάτσε τώρα γιατί θέλω να το, να το υπερασπιστώ. Ό,τι και να κάνει ο άλλο. Ό,τι και να κάνει ο άλλο όσο λάθος και να είναι, δεν δικαιούσε ποτέ να μπεις και να τον ευρύσεις έτσι όπως βρίζουνε. Δεν μιλάω Άρα, για τον το για το normal είναι. σε εκείνο το λεπτό λες βλακίες το. Αυτό είναι το oh. normal. Το πώ είσαι έτσι γαμό το σπίτι του στράβα πέθανε, δεν έχει το δικαίωμα να το πει σε κανέναν, ναι, ό,τι και να έχει πει. Το χειρότερο πράγμα να έχει πει. τον report στην τελική. Γιατί το κακοπηρεωτή που κάνει τα βίντεο θα νομίζουν ότι μιλάμε για σένα και για μένα και για το safe, ξέρω εγώ. Όχι. Ό,τι και να πούνε. Να βγαίνει ο άλλο και να πει πηγαίνετε, σκοτώστε κουτάβια. Πήγαινε, κάνε τον report. Το να του πει, Όχι να πάνα να πεθάνει εσύ και να σε βρούνε καμένο και να μην σε. Παιδιά. Και να μην σε αναγνωρίζουν, α. Όχι. <laughs> Γενικά δεν, δεν, είμαστε αρένα. Δεν πληρώσαμε μυστήριο να μπούμε να του τρώνε τα λετάρια. Κάντε ένα report αν παραπέμπει κόσμο σε ξύλο, αν δείχνει γυμνό, αν κάνει πράγματα που κάνουν διάφοροι διάσημοι YouTubers. Ε, mm -hmm. <laughs> κάντε ένα report στην τελική. Υπάρχει εκεί και υπάρχει και ο λόγος. Βρέστο το και στείλ το. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά εσύ μπορείς να πεις ότι εκτονώθηκες, ότι έκανες κάτι. Το καλύτερο, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτα, όσο περίεργο και να ακούγεται μην του δώσει ούτε βιού. Γιατί το, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι είναι να μπουν στο βίντεο, να το δουν όλο, να κάνουν dislike, να κάνουν ένα comment και να κάνουν share βρίζοντάς τον. Ναι. Ε, και δεν πόσο ξέρω δεν τον το, το βοήθησες. Έχετε Και πόσο δεν τον βοήθησε να ξέρει. Ε, ο τύπο πήρε λεφτά αρκετά από yeah. σένα που το χέιταρε. Γι' αυτό λένε όλοι και γίνει τη Α, εγώ αγαπώ του haters μου. Ναι, γιατί το κάνουν λάθο. Αν οι haters σου ναι. λέγανε μη τον δει <laughs> κανένα. Θα είχε πατώσει. Γιατί, μόλις, γιατί ο κύρι, ο Κυριούλη που κάνει τα βίντεο, μόλι πήρε ένα γεμάτο feedback και από rating και από σχόλιο και από share σε σύγκριση με κάποιον άλλο viewer ο οποίο μπορεί να δει το βίντεο και να πει Α, ωραίο είναι. Και δεν ξέχασε να αφήσει σχόλιο, ξέχασε να κάνει like και ξέχασε να κάνει share, αλλά το βίντεο του άρεσε γιατί ήταν μια χαρά. Ε, ναι, ναι, προφανώ. Τέλειο. Άρα πώς να, μην πει, πώς να μην πει κάποιος «Ναι, μου αρέσει να έχω haters, με βοηθάει». Ε, ναι, σε βοηθάει άμα γίνεται αυτό. Και βλέπεις και κανάλια που βγαίνουν και λένε μία φορά τη γνώμη τους. Και δεν μιλάω καν για το τελευταίο στο βίντεο. Πιο πολύ είμαι ναι, ναι, ναι. σε φάση, ξέρω εγώ, με το Στέλιο τον Ανατολίτη, ας πούμε. Mm, ναι. Που βγαίνουν και λένε τη γνώμη τους, απλά, για ένα θέμα. Και είναι όλοι σε φάση «Α, κάνεις hate για να πάρεις views». «Τι» <laughs> Βγει κακή είπα τη γνώμη μου, ξέρω εγώ. Αν η γνώμη μου δηλαδή είναι αντίθετη με τη δική σου, εγώ κάνω χέρι για τα views, ενώ εσύ μπορεί να έρθει να μου την πει. Δεν, δεν, λειτουργεί ακριβώ έτσι γενικά. Δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. ναι, προφανώ. Έχει όλη η ενέργειά μου έχει αναλωθεί πάνω σε αυτό χθε <laughs> και σήμερα. Δηλαδή, ακόμα μέχρι και αρχίσουμε να γράφουμε τώρα, σου διάβασα το σχόλιο. Καλά, Δεν ναι. θέλω να το ξαναδιαβάσω. Όχι, εγώ είπα το τελευταίο βίντεο θα είναι από κάτω. <laughs> θα είναι και αυτό <laughs> και το αγαπητοί Όλα. <laughs> Όλα. Και, και, το αφημί μου. <laughs> και το αφημί από κάτω για να το, και το IP. <laughs> για να το βρείτε. Όσοι για τη <laughs> Όσοι κάνετε hit, κομμάτι να το βρείτε. <laughs> <laughs> πείτε, αχ, πείτε μου ότι δεν είστε τόσο ηλίθοι που έστω και ένα πήγε κάτω. Μην το σα παρακαλώ. Άμα πήγε γράφτο. Άμα πήγε γράφτο, μου σε παρακαλώ. Ναι, το ξέχασα το IP να το βάλω. Γράφτο μου από κάτω να σου το δώσει εσένα, προσωπικά. <laughs> <laughs> λοιπόν, Όχι. τι άλλο. Νομίζω τα είπαμε σε γενικέ γραμμέ. Ε, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο μα ξέφυγε. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να το γεμίσαμε όλο. Ναι, Αν δεν κάνω νομίζω όλα. το καλύψαμε. Ξαναλέω εγώ τα disclaimers ότι αυτή ήταν η γνώμη μα. <laughs> πριν γράψει. Ε, <laughs> <laughs> Γιώργο τι είπα. <laughs> Κάτω, άστο. <laughs> πού, είναι, πού είναι ο παπά, <laughs> Πήγε στον μπαμπά. <laughs> ε, είναι η γνώμη μα και είναι η εμπειρία μα με το Ιντερνετ και με τη ζωή γενικότερα και με ιστορίε που έχουμε ακούσει που είναι πάρα πολύ τραβηγμένε. Ναι, δεν συμβαίνουνε. Αλλά αν Α... υπάρχει 0,01, ούτε καν μία, πιθανότητα να συμβούν, δεν θα ήθελα να εκθέσω το παιδί μου σε αυτή τη μία πιθανότητα, γιατί είναι μία παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ακριβώς. Και αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να γίνει κάτι καλύτερο, προτιμώ... Προσ... προτιμώ να προσπαθήσω. Αυτό. Γενικά εμένα η συμβουλή μου προσωπικά είναι η σχέση που χτίζει ο γονέα με το παιδί εκτό ίντερνετ για να το αναπτύξει το χαρακτήρα. Και σιγά σιγά σταδιακά γίνεται και αυτό. Γιατί όπω ε, είναι λογικό εκεί που και πριν, δεν θα του μάθει μέσα σε μία μέρα όλα τα μυστικά του ίντερνετ. Σταδιακά. Σιγά σιγά. Μα δεν θα, θα βλέπεις και εσένα. Δε, δεν, μπορεί να το μάθει. Δεν το μάθει. Μόνο <laughs> αυτό δηλαδή. Ε, αλλά σκέψω ότι και εμεί μάθαμε πολλά πράγματα από διαδίκτυα και τα λοιπά. Τα μάθαμε και μόνοι μα γιατί δεν ξέρουν και οι γονεί μα να μα πούνε. Ναι, okay. Όταν, είναι και μεγαλύτεροι. Ε, αλλά ένα λόγος παραπάνω εμείς που ξέρουμε πολλά παραπάνω να του μάθουμε πολλά παραπάνω πα, παραπάνω ναι, <laughs> πολλά παραπάνω και μετά είναι μετά στο χέρι του αυτό οπότε περάστε χρόνο με τα παιδιά γενικά αν είστε γονείς ή αν είσαι παιδί δέστο και λίγο γιατί μερικοί μπορεί να περνάνε μια φάση της εφηβείας που Α, όλοι μου φταίνε και όλα, δέστο και λίγο πιο χαλαρά δηλαδή Παίρνε και λίγο χρόνο με του δικού σου. Είτε αυτό είναι γονεί, είτε είναι αδέλφια, ξαδέλφια. παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο. Μαθαίνει. Γενικά η ζωή είναι εμπειρίε. Πάρε πέντε εμπειρίε. Μπε στο Ιντερνετ και δε κάποιου που έχουν κάποιε εμπειρίε με το Ιντερνετ. Χρησιμοποίησε το έτσι πρώτα. Για να δει. Πριν κάτσει και μιλάς εσύ με αγνώστου, α πούμε. Δε άλλου που μιλήσανε με αγνώστου και... και λένε την εμπειρία του. Και δε τι έγινε. Ναι. Κάποια πήγανε καλά, κάποια πήγαν άσχημα. Έχετε άσχημα στο κεφάλι σου και ελπίζει για τα καλά. <laughs> Κάπω έτσι Άρα. λειτουργεί γενικά η ζωή. Ξέρει τα αρνητικά και ελπίζει για τα θετικά. Αλλά τα ξέρει τα αρνητικά. Άμα δεν τα ξέρει, είσαι σε κίνδυνο. Η άγρια που λέγαμε. Αυτό. Η άγρια. Λοιπόν, νομίζω Άρα. τα καλύψαμε. Ε, ναι. Έχει να πει κάτι άλλο. Παιδιά, να προσέχετε. <laughs> Αυτό. <laughs> <laughs> η άγνοια πολύ κακό πράγμα. πράγμα. Πο -πο πολύ κακό πράγμα η άγνοια παιδιά. Πάρα πολύ κακό. Είτε είστε γονεί, είτε είστε παιδιά. Πάρα είτε πολύ κακό. Είτε είστε creators. Είτε είστε. Προχώρα. Είτε... <σχωρώ> έχετε, <σχωρώ> έχετε κάποια. <σχωρώ> σε... Κατά κάποιο τρόπο σε μερικά σα βίντεο που πάτε να το παίξετε, παντογνώστε, έχετε το ρόλο του δασκάλου. Σε ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι στο τίποτα. Στο πώ να βγάλει λεφτά από μια εφαρμογή. Ωραία. Έχει το ρόλο του δασκάλου. Ο δάσκαλος περνάει χρόνο με τα παιδιά. Έχει ένα δέσιμο συναισθηματικό. Μην το χρησιμοποιείς για να βγάλεις λεφτά με το σπίτι μου. Χρησιμοποιήσε το για να <laughs> κάνεις καλύτερο το χαρακτήρα του παιδιού. Έχεις μια δύναμη. Μην την πετάς κάτω. Πέτα τη στα μούτρα του παιδιού να μάθει πέντε πράγματα. Απλά είναι. Anyway, αυτά λοιπόν. Αυτά. <laughs> αυτά. Πάμε να χτυπήσουμε το σάκο τώρα μαζί. <laughs> τώρα τώρα πάνε και τον κάπου. Θα μπορεί να Στο το τέννη. <laughs> <να> <laughs> Θα κάνω εγώ μπούλινγκ τώρα. Πάντα βρίσκω του άλλου στα σχόλια το <laughs> τελευταίο βίντεο. Πώς, το τελευταίο βίντεο. Ελάτε εδώ. <laughs> λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε όσου ε, παρακολούθησαν μέχρι τώρα. Πόσο είμαστε. Α, στην ώρα μα είμαστε. Τέλεια. Ευχαριστώ το <laughs> Στέλιο <laughs> που ήρθε. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Για, για ακόμα μία φορά στο κανάλι, όπω είπα, είχε έρθει πριν. Υπάρχει κανάλι. Είχε έρθει εδώ πέρα και δεν παίρνετε, κοίτα και μόνο του. <laughs> <laughs> λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Τα λέμε μια Παρασκευή στι 9. Δεν την θα την, άλλη, την εντάξει, σχοράτε με. Ξέρω. Έτσι πρέπει να είναι. <laughs> Θα είναι τα λέμε μια Παρασκευή. Οπότε έτσι, έρχονται κάθε Παρασκευή εδώ πέρα και περιμένουν και είναι. Οπ, έτσι. Άφυμε το το, το μαρούλακι. Σε καλέ το μαρούλακι, σε <laughs> Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια και καλή νύχτα. Bye. Bye.